από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα και από εκεί στην Πάτρα και την αρχαία Ολυμπία και πάλι πίσω, οδηγώντας το ανατρεπτικό Citroën C4 C-Cross. Οι Γάλλοι δεν φοβούνται, παρατολμούν και στο τέλος νικούν, καθώς ο δυναμισμός και η σαφήνεια βρίσκεται μέσα στο DNA τους. Ο λόγος για το νέο C4 C-Cross, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πλήθος στοιχείων στο αμάξωμά του, τα οποία δηλώνουν ότι είναι ένα SUV, το οποίο όμως, χάρη στην αεροδυναμική του σχεδίαση, δεν προδίδει το hatchback σχεδιασμό του. Η αυξημένη απόσταση από το οδόστρωμα, η μεγάλη του τροχή και η υψηλή θέση οδήγησης κάνουν τη διαφορά, η οποία συμπληρώνεται από την αθόρυβη κύληση και τους αποδοτικούς κινητήρες που συνοδεύουν όλες τις εκδόσεις του. Μπορεί να αδειάζομαι λιγάκι, αλλά έμεινα τόσο πολύ ευχαριστημένος που θέλω να σας πω δύο λόγια για την οδηγική εμπειρία του C4 C-Cross, το οποίο είναι για άλλα κόλπα. SUV-άκι, ωραίο, ψηλό από το έδαφος, έχει πολύ μεγάλη τεχνητή νοημοσύνη και έχει και ένα 1500 turbo πετρελοκινητήρα Blue HDI που αποδίδει 130 άλογα, τα οποία διαθέτουν άπλετο δυναμισμό, δεν ενοχλούν καθόλου με τη λειτουργία τους και δεν ενοχλούν αυτούς που κάθονται και στα 5 καθίσματα της καμπίνας, οι οποίοι απολαμβάνουν το ταξίδι τους. Όχι, μη τρομάζετε, γιατί η οικονομία καυσίμου στο νέο Citroën C4 είναι μια έκπληξη. Καιρό είχα να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο που ο δείκτης καυσίμου παραμένει ακίνητος για εκατοντάδες χιλιόμετρα. Με 120 με 130 χιλιόμετράκια επάνω στην Ιόνια οδό και στην Εγνατία οδό, η μέση κατανάλωση καυσίμου ήταν στα 6,7 με 7,2 λίτρα. Πώς σας φαίνεται αυτό το νούμερο? Και είχα και ενεργοποιημένο το Adaptive Cruise Control, το οποίο αυτό το πράγμα, παιδιά, κάνει πολύ τρελή δουλειά. Εντοπίζει το προπορευόμενο όχημα, το οποίο κινείται πιο αργά, κατεβάζει αυτόματα την ταχύτητα στο C4 και ανεβαίνει αυτόματα μόλις το επίπεδο, το πεδίο της οδήγησης ελευθερώνεται από τυχόν εμπόδια μπροστά του. Τα LED φώτα του C4 είναι πολύ μελετημένα και δεν αφήνουν στην τύχη κανένα ορατό σημείο, στα μάτια του οδηγού να μείνουν στο σκοτάδι. Ο δε αυτοματισμός εναλλαγής μικρής μεγάλης σκάλας είναι απίστευτα λειτουργικός. Οδήγησα και σε σκοτεινά σημεία αλλά και με βροχή, όπου τα πάντα γύρω μου είχαν έναν απίστευτο συγχρονισμό, λειτουργώντας ως ένας φύλακας άγγελος. Τι να σας πω τώρα για τους χώρους αποθήκευσης. Μόλις σηκωθεί εκείνη η πίσω, η πέμπτη πόρτα, τότε βλέπετε ότι ένα μικρό γκαράζ ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας. Τι θέλετε να βάλετε? Σκι? Θέλετε να πάτε για κατασκήνωση? Θέλετε να πάτε για περιπέτεια? Θέλετε να πάτε για mountain bike? Υπάρχει πλήρης χώρος για να βάλετε μέσα όχι μόνο τον αναρχητικό σας εξοπλισμό και το ποδηλατικό σας, αλλά και ό,τι άλλο τραβάει ψυχή σας και έχει ανάγκη και η οικογένεια. Οδηγώντας το C4 C-Cross, ο οδηγός ανακαλύπτει πολλά κρυφά χαρίσματα του αυτοκινήτου. Ένα από αυτά είναι και το head-up display, το οποίο προβάλλει όλες τις σημαντικές πληροφορίες μπροστά στα μάτια του οδηγού, χωρίς εκείνος να χρειάζεται να παίρνει τα μάτια του καθόλου από το δρόμο. Ταξιδέψαμε, είχαμε τα μάτια μας επάνω στο δρόμο και ευχαριστηθήκαμε όχι μόνο τη συντροφιά του, αλλά και τις πληροφορίες του, οι οποίες ήταν και χρήσιμες και ακριβέστατες. Η άνεση στο C4 C-Cross δεν σταματάει εδώ. Η χρηστικότητα όλων των σύγχρονων λειτουργιών που απεικονίζονται στην κεντρική οθόνη αφής έχει απλουστευτεί. Έγινε περισσότερο έξυπνη, πιο εμφανής και συνεργάσιμη, καθώς η λειτουργία φωνητικών εντολών διευκολύνουν όχι μόνο το χειρισμό της, αλλά και ανοίγουν τα επίπεδά της ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η αλλαγή ταχυτήτων από το αυτόματο οχτατάχυτο κύβωτο ταχυτήτων SNS ήταν κάτι παραπάνω από υποδειγματικές. Σχεδόν ακούσεις. Μηδέν θόρυβος, ακόμα και στη θέση manual, η οποία διαθέτει μια ξεχωριστή έγκλη με προσανατολισμό πάντα να διατηρήσει υψηλά επίπεδα την οδηγική απόλαυση ενός οδηγού.
με το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει το τεράστιο ντουλαπάκι που θα μπορούσε κάλλιστα να παραπέμψει σε ένα ντουλάπι κουζίνας. Εκείνο όμως που αφήνει πραγματικά άφωνο το συνοδηγό που κάθεται στο δεξί μπάκετ κάθεσμα του σε 4 σε cross είναι το μεσαίο σιρτάρι, το οποίο διαθέτει ακόμα και θέση όπου κανείς μπορεί να τοποθετήσει το τάμπλετ του ή το λάπτοπ του και να κάνει τη δουλειά του. Και άμα δεν έχει βάση για να το βάλει, τότε πατάει και λίγο παραπάνω το επόμενο κουμπάκι και βγαίνει αυτός εδώ πέρα ο φοβερός μηχανισμός, ο οποίος συνάδει και έρχεται και δένει τέλεια και με τη μεγάλη οθόνη αλλά και με το cockpit του C4 Secross.